Θα ξεκινήσω πάλι με αυτό, με το θέμα υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης των νοσοκομείων για ένα νοσοκομείο τριτοβάθμιο, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που εξυπηρετεί ασθενείς από όλη την Κρήτη και τα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Και ξέρετε, όταν ένα νοσοκομείο καρκινοβατεί, δεν ξέρω πόσο απέχει από το λουκέτο. Είναι προς συζήτηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι παραμένουν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου κενές περίπου 600 μόνιμες οργανικές θέσεις. 600. Ούτε 5, ούτε 10, ούτε 100. Οι προσλήψεις που έχουν γίνει δεν επαρκούν για να καλύψουν τα κενά. Δεν καλύπτουν καν συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις. Το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα είναι η προκήρυξη ΑΣΕΠ του 22, 115 μόνιμες θέσεις νοσηλευτών για το Παγνή, ενώ οι κενές θέσεις στην νοσηλευτική υπηρεσία ξεπερνούν τις 300 και υπηρετούν 269 νοσηλευτές με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Μόνο τον τελευταίο χρόνο αποχώρησαν από το νοσοκομείο πάνω από 100 εργαζόμενοι. Αποτέλεσμα αυτής της υποστελέχωσης είναι ότι στους ήρωες υγειονομικούς οφείλονται περίπου 20.000 μέρες ρεπό και αδειών. Η αύξηση της εντατικοποίησης της δουλειάς έχει ως συνέπεια την εξουθένωση των εργαζομένων. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς καταραίουν εν ώρα υπηρεσίας, με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Αντίστοιχα, στα πλαίσια αποφυγής ράτζων συνοσηλεύονται ασθενείς με παθολογικά νοσήματα σε χειρουργικές κλινικές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενδονοσοκομιακής διασποράς, ενώ μπορεί να επιφέρει και καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των παθολογικών περιστατικών. Η παιδοψυχιατρική, που είναι η μοναδική που καλύπτει όλη την Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, υπολειτουργεί σχεδόν ένα χρόνο τώρα με δύο μόνο ειδικευμένους γιατρούς και με προσωρινές μηνιαίες μετακινήσεις παιδοψυχιάτρου. Από την Αθήνα, όχι από κάπου, από κάποια πλησιέστερη πόλη κτλ. Από την Αθήνα. Επιπλέον στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, συχνά ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω κλινική καλύπτει όλη την Ανατολική Κρήτη, καθώς δεν λειτουργεί δημόσια ψυχιατρική κλινική στο Λασίθι. Επίσης, τρεις κλίνες ΜΕΘ δεν λειτουργούν λόγω της έλλειψης κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού, τη στιγμή που η ΜΕΘ του Παγνή δέχεται διακομιδές ασθενών από όλη την Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Την ίδια στιγμή, με απόφαση της διοίκησης, κλείνει η ΜΕΘ 15 μέρες, τώρα, καινούριο, για απολύμανση. Ένα σωστό μέτρο, που όμως θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση με υπερσυσσόρευση περιστατικών, όταν τα έκτακτα χειρουργεία και του Βενιζελίου και του Ρεθύμνου έχουν σταματήσει και μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο. Η λειτουργία του ΤΕΠ σε ημέρες που το νοσοκομείο δεν βρίσκεται σε γενική εφημερία είναι επισφαλής, με τον υπάρχοντα ανεπαρκή αριθμό εργαζομένων. Οι πολύμινες αναμονές για ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και οι τεράστιες λίστες χειρουργείου που οδηγούν σε επικίνδυνες καθυστερήσεις. Χαρακτηριστικό είναι οι τεράστιες λίστες αναμονής στα χειρουργεία που φτάνουν περίπου τους 4.000 ασθενείς, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αντί η κυβέρνηση να ενισχύσει το νοσοκομείο με προσωπικό, απέλυσε τώρα πρόσφατα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, 16 εργαζόμενους από το προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου με απόφαση της διοίκησης, επειδή τελευταία δεν είχε τα 30.000 ευρώ για να πληρώσει την εταιρεία φύλαξης. Χωρίς καμιά προειδοποίηση, 16 εργαζόμενοι, 16 οικογένειες μάλλον, στην ανεργία. Και δεν πέρασαν λίγες μέρες από την απόλυσή τους και είχαμε περιστατικό στην ψυχιατρική, με απειλητική διάθεση συγγενών ασθενούς προς τον γιατρό που εφημέρευε. Η φύλαξη του νοσοκομείου λοιπόν δεν μπορεί να αφαιθεί στους ελάχιστους μόνιμους και επικουρικούς εργαζόμενους. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για αυτή την ανοχή. Και σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να προσληφθεί στο Παγνή το απαιτούμενο προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με ουσιαστικές αυξήσεις, να ανακληθούν οι απολύσεις στη φύλαξη και να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και τέλος να αυξηθεί χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Ευχαριστώ. 52 εκατομμύρια χρηματοδότηση του Παγνή 2019, 98 εκατομμύρια η χρηματοδότηση του Παγνή το 2023. Είναι 50% αύξηση. Το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατί όταν λέτε για
υποστελέχωση, οτιδήποτε άλλο, 25% αύξηση την τελευταία τετραετία. 25% αύξηση. Έχουμε 1/4 του νοσοκομείου να έχει προσληφθεί την τελευταία, να έχει γίνει πρόσληψη την τελευταία τετραετία. Αυτά είναι τα στοιχεία που δηλώνουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Γιατί το Παγνή είναι ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, από τα μεγαλύτερα της χώρας. Είναι πολύ μεγάλο και πολύ καλό παραγωγικό νοσοκομείο. Φτάνει την κάλυψη κλινών στο 78-80%. Και το ότι δεν έχει ράτζα είναι, αν θέλετε, επίτευγμα και της διοίκησης του νοσοκομείου. Περιγράψτε μια κατάσταση η οποία, ναι, αυτό είναι και η οδηγία. Δεν χρησιμοποιούμε, δεν αφήνουμε κενά. Κενές κλίνες, για να μην έχουμε ράτζα. Αυτό που περιγράφετε εσείς σαν αρνητικό, σας το λέω, είναι επίτευγμα το να ένα νοσοκομείο να μην έχει ράτζα και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή έχουμε ελάχιστα νοσοκομεία που έχουν ράτζα. Γιατί αλλάξαμε αυτό. Κανενός τα κρεβάτια δεν είναι ιδιοκτησία και κανενός τα κρεβάτια δεν μένουν, οι κλίνες δεν μένουν κενές. Και αυτή τη στιγμή σε όλη την επικράτεια έχουμε μόνο 3 ή 4 νοσοκομεία που έχουν ένα μικρό αριθμό ράτζων. Αφού έχουν καλύψει όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια τακτική την οποία ακολουθούμε. Άρα και η χρηματοδότηση του νοσοκομείου έχει αυξηθεί και το προσωπικό έχει αυξηθεί και ένα νοσοκομείο που γενικά και οι θέσεις οι οποίες προκυρήσονται έχουμε πάρα πολλούς υποψήφιους. Και στις τελευταίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρέχει προκήρυξη με 17 θέσεις γιατρών στον Παγνή. Κρίσιμων ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα οποία είπατε στην πρωτολογία σας, εντάξει, δεν έχω όλο τον πίνακα για να σας διαψεύσω ή να σας επιβεβαιώσω, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν φτάνει να λέτε, ξέρετε, δώσαμε 52 εκατομμύρια το 19, 58 εκατομμύρια το 23 και άμα έρθω να σας πω εγώ ότι αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα υπερδιπλάσια που έπρεπε να πάρει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο για να καλύψει βασικές, στοιχειώδες ανάγκες της περίθαλψης του λαού. Άρα, νομίζω ότι δεν έχει νόημα μια τέτοιου είδους κουβέντα. Είναι περισσότερο προπαγανδιστικού, επικοινωνιακού χαρακτήρα. Αυξήθηκε 25% το προσωπικό τα τελευταία χρόνια και σας λέω ότι υπάρχουν 600 κενές οργανικές θέσεις τώρα. Τι συζητάμε? Είναι απάντηση τώρα αυτή που δίνεται? Για να είμαστε λίγο πιο προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Το ζήτημα είναι ότι η πρόσβαση των ασθενών σε δωρεάν σύγχρονες υπηρεσίες περιορίζεται. Με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να πληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα. Το λέω και το ξαναλέω. Κάνουν πάρτι. Τα ιδιωτικά εργαστήρια, οι ιδιωτικές κλινικές, τα ιδιωτικά χειρουργεία κάνουν πάρτι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και φυσικά σε ολόκληρη τη χώρα. Να σας πω το εξής για τους καρκινοπαθείς. Θα ξεχάσουμε την απαράδεκτη απόφαση της διοίκησης του Παγνή να περικόψει τις προγραμματισμένες εξετάσεις των καρκινοπαθών, αναγκάζοντάς τους να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη και να πληρώνουν 2 και 3 φορές το μήνα ανάλογα με την εξέλιξη του κάθε ασθενή στα ιδιωτικά εργαστήρια. Όπως κάνουν πάρα πολλές φορές με αξονικές, με μαγνητικές εξετάσεις κτλ. Όλα αυτά ξέρετε γιατί? Γιατί θεωρείται κόστος την υγεία του λαού. Από εκεί και μετά έχουμε εργασιακές συνθήκες γιατρών και νοσηλευτών που αγγίζουν τα όρια της γαλέρας. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι μια όλα καλά στα νοσοκομεία, να υπάρχει προσωπικό όπως μας λέτε και τα λοιπά και την ίδια στιγμή να τραβούν του Χριστού τα πάθη οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αντιδρούν εντονότατα με τα κινήσεις γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Από τη μία μεριά της χώρας στην άλλη, μπαλώματα πάνω στα μπαλώματα, αντιμετωπίζοντας τους εργαζόμενους ως πιόνια, τους υγειονομικούς, χωρίς προσωπική ζωή και δικαιώματα. Τα μόνιμα κενά στα νοσοκομεία τελικά να καταλήγουν να δημιουργούν νέα κενά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε χειροτέρευση των εργασιακών συνθήκων που οδηγούν γιατρούς, νοσηλευτές, το προσωπικό σε παραιτήσεις. Μιλάμε για ένα τραγικό φαύλο κύκλο διαχειρός της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων, διότι δεν είναι άμερες οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Τα περισσότερα νοσοκομεία δεν μπορούν να καλύψουν το πρόγραμμα εφημεριών. Οι μετακινήσεις γιατρών από νομό σε νομό για να καλυφθούν οι βάρδιες είναι πλέον κανόνας. Το υγειονομικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται υποκατάρρευση λόγω της
υπερεφημέρευσης και των εξαντλητικών ωραρίων. Είναι ατέλειωτος ο κατάλογος που πρέπει να πούμε εδώ. Και η κυβέρνηση φυσικά, το Υπουργείο Υγείας, η 7η ΥΠΕ, η διοίκηση του νοσοκομείου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για αυτά τα διαλυτικά φαινόμενα. Και έχει εξοργήσει πραγματικά τους υγειονομικούς. Οι όποιες συσκέψεις οργανώνονται με διοικητές νοσοκομείων και προέδρους ιατρικών συλλόγων που είναι της μόδας τελευταία, χωρίς τους συλλόγους, προσέξτε, εργαζομένων σε αυτές τις συσκέψεις, χωρίς τις ενώσεις γιατρών που αναδεικνύουν διαχρονικά και με συνέπεια τα πραγματικά αίτια των προβλημάτων, που δείχνει ότι ενοχλεί η μαχητική διεκδίκηση των αιτημάτων και γίνεται μια προσπάθεια συγκάλυψης όλων αυτών των διεκδικήσεων, αποτελεί μνημείο κοροϊδίας, υποκρισίας απέναντι στον κριτικό λαό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς καλούμε τους μαχόμενους υγειονομικούς, όλους τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τους φορείς που βρίσκονται πλάι στους υγειονομικούς, να συνεχίσουν σταθερά να παλεύουν για υψηλού επίπεδου δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό και φυσικά όταν να είναι σε ετοιμότητα, διότι θα έρθουν τα νέα νομοσχέδια για την υγεία που πραγματικά θα είναι σκέτος κόλαφος και για τους εργαζόμενους και για τους ασθενείς.